λάδι για τα ψιάνια. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Μέχρι προχθές, αλλιώς σχεδιάζαμε την ομιλία μου σήμερα, αλλά μόλις την Παρασκευή εισήχθη ένα νέο νομοσχέδιο για τα κρατήρια. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει γίνει νόμος πριν τις 10 Δεκέμβρη του 2017. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω σχετικά με αυτό το σχέδιο νόμου. Ο νέος νόμος κατατέθηκε. Κατατέθηκε, ναι. Κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως είπα, εισήχθη στη Βουλή, κατατέθηκε την Παρασκευή. Ο νέος νόμος, πέραν της σημαντικής του καθυστέρησης, δυστυχώς δεν φαίνεται να πιστώνει την καθυστέρηση αυτή στον κρατηριούχο. Ιδιαίτερα για τα κρατήρια κάτω από κτίρια, οι προθεσμίες που ορίζει εμπειρικά θεωρώ πως είναι, αν όχι αδύνατο, εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Ο νόμος δίνει παράταση στα κρατήρια κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις και τη δυνατότητα παραμονής τους υπό προϋποθέσεις. Επίσης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ευνοϊκά τα μικρά κρατήρια που βρίσκονται κάτω από κτίρια ή κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις. Οι διατυπώσεις του όμως θα δυσκολέψουν την προσπάθεια αυτή. Και ο νόμος αυτός δεν διευκρινίζει αν και πότε πρέπει να προσαρμοστεί ένα απλό κρατήριο στις υποχρεώσεις που είχε εισάγει ο προηγούμενος νόμος, στα διπλά δηλαδή καπέλα, σε διακριτικότητες κλπ. Στο νόμο επίσης προσπαθεί να γίνει η πιο αυστηρή η χρονική αντιμετώπιση των φακέλων που κατατίθεται στις υπηρεσίες από τους υπαλλήλους. Με τον νόμο καταργούνται προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ένα κρατήριο και ένα ανοιχτό κρατήριο μπορούσε να περιορίσει τις απαγορευτικές αποστάσεις του. Επίσης, παγώνουν για ένα διάστημα η προσθήκη υγραερίου σε πολλές περιπτώσεις κρατηρίων, ενώ περιέργως τίθεται με κακές διατυπώσεις απαγορεύσεις στην προσθήκη υγραερίου σε κρατήρια κάτω από επιτρεπόμενες χρήσεις. Δυστυχώς, όπως και ο προηγούμενος, έτσι και ο νέος νόμος διατηρεί γενικές διατυπώσεις και σε πολλά σημεία δυσερμήνευτες. Πιο αναλυτικά τώρα. Όπως προανέφερα, το σχέδιο νόμου παρατείνει ασφυκτικά τη ζωή των κάτω θηκτήριων κρατηρίων. Συγκεκριμένα την παρατείνει μέχρι τις 10 του Ιούνιου του 2018. Αν όμως κάποιος αναλογιστεί πως ο νόμος αυτός θα γίνει φέτος περί τα τέλη του Μάρτη, ακολούθως θα πρέπει να μελετηθεί ένα κρατήριο, να συσταθεί και να κατευθυνθεί φάκελος, να αξιολογηθεί η κατάθεση στις διευθύνσεις συγκοινωνιών, να εγκριθεί από την υπηρεσία, να υλοποιηθούν τα έργα, τα οποία σημειώνουν ότι παραμένουν πολύ υψηλού κόστους, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιστοποίηση στο κρατήριο, να εκδεθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά. Και ακολούθως να κατευθυνθεί φάκελο για να εκδοθεί άδεια, πολύ φοβάμαι πως ο μεμένο χρόνος είναι έως ανέφικτος για την προσαρμογή και αδειοδότηση των κρατηρίων αυτών. Δυστυχώς το Υπουργείο για ακόμη μια φορά δεν μας άκουσε, καθώς χωρίς κανένα κόστος θα μπορούσε να εξομοιώσει την προθεσμία των κάτω θηκτήριων με αυτή των κρατηρίων κοντά σε προνοητικές αποστάσεις, για την οποία ακολούθως θα σας ενημερώσω. Παρότι το ότι κάτω από ένα κτίριο ο νόμος έδωσε παράταση μέχρι τις 10 του Ιούνιου του 2018, ο ίδιος νόμος παρατείνει τη ζωή των κρατηρίων κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις μέχρι τις 10 του Δεκέμβρη του 2018. Σε αυτό το διάστημα δίνει τη δυνατότητα στους κρατηρίους αυτούς να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν τα μέτρα των κάτω θηκτηρίων προκειμένου να παραμείνουν οριστικά. Τα μέτρα λοιπόν που θα πρέπει να λάβουν και τα κρατήρια αυτά είναι αυτά που περιγράφουμε στον προηγούμενο νόμο, δηλαδή να τοποθετηθεί το stage 1, το stage 2, οι χρηστές εκκριτικών μειγμάτων στους δεξαμενές, αντιλίες, στον χώρο του κρατηρίου, σε διάφορα σημεία. Να αντικατασταθεί ο εξοπλισμός με κατάλληλα και πιστοποιημένο, να γίνουν πιστοποιήσεις, έλεγχοι κλπ. Το σχέδιο του νόμου προσπαθεί θεωρητικά να ευνοήσει τα κρατήρια με μικρό χώρο και ενδεχομένως και τα πεζοδρομιακά, εφόσον όμως αυτά βρίσκονται κάτω θηκτηρίων και κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις. Έτσι αντικαθιστά ένα εδάφιο του προηγούμενου νόμου με μια διατύπωση, η οποία όμως μάλλον και κατά την άποψή μου παραμένει θολή. Αν διαβάσουμε τον νόμο μετά και από την τροποποίηση του νομοσχεδίου, όπως θα προκύψει, θα μας λέει σε ένα εδάφιο ότι όλες οι επικριτικές περιοχές σε ένα κρατήριο πρέπει να περιορίζονται υποχρεωτικά μέσα στο χώρο, μέσα στο οικόπεδο εξοχήτων του κρατηρίου, και παρακάτω θα αναφέρει ύξης αφήξης ότι για τα νέα κρατήρια και για τα κρατήρια που ανακατασκευάζονται ολικά για επικριτικές ζώνες υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου. Για τα δε λοιπά κρατήρια, οι διεκτικές ζώνες εφαρμόζονται, βάζω πολλά ερωτηματικά τι σημαίνει η έννοια της εφαρμογής αυτής, μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του κρατηρίου. Οι διατυπώσεις αυτές φοβάμαι πως για ακόμα μια φορά θα επιφέρουν ατέρμονες συζητήσεις σε πολλά συγκοινωνιών, ενώ ο χρόνος θα κυλάει και όπως σας είπα, ασφυκτικά ειδικά για την προθεσμία που έχει οριστεί για τα κρατήρια που είναι κάτω από κτίρια. Το σχέδιο νόμου εξακολουθητικά δεν ξεκαθαρίζει πότε ένα απλό κρατήριο θα πρέπει να προσαρμοστεί στον προηγούμενο νόμο, εφαρμόζοντας αυτά που προέβλεπε εκείνος, τα διπλά καπέλα, τις πλογοπαγίδες, τις εκρηκτικότητες κλπ. Το προφανές αποτέλεσμα θα είναι οι κρατηριούχοι να παραμένουν εκτεθειμένοι στη διάθεση ερμηνείας του πάλι νόμου από το κάθε συγκοινωνιών.
Η αυστηροποίηση της χρονικής αντιμετώπισης των θεμάτων από τους υπαλλήλους την προηγούμενη φορά έφερε απλά την καθυστέρηση στην εξέταση των φακέλων. Οι υπηρεσίες συνήθως κατέγραφαν στην πλειοψηφία τους αρνητικά έγγραφα, ακόμα και κατόπιν προθεσμίας με προγενέστερες ημερομηνίες. Δεν είμαι πεπισμένος πως και ο νέος νόμος θα βοηθήσει τις υπηρεσίες να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους. Καθαρίζει ποιους θα βοηθήσει και αν θα βοηθήσει. Θα σταθώ παραδείγματος χάρη στην λεγόμενη εφαρμογή των εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Είχαμε κάνει mail, είχαμε κάνει γραπτές προτάσεις και τους είχαμε πει τι θέλετε να πείτε με αυτό. Τι σημαίνει η εφαρμογή των εκρηκτικών ατμοσφαιρών μέσα σε ένα οικόπεδο. Αν παραδείγματος χάρη έχω ένα πρατήριο το οποίο είναι πεζοδρομιακό. Απολύτως πεζοδρομιακό. Και είναι κάτω από κτίριο. Τι θα κληθώ να κάνω με αυτή τη διατύπωση. Θα κληθώ να αντικαταστήσω τις αυλίες μου, να βάλω stage 2, stage 1 και απλά να δείξω εκρηκτικές ζώνες χωρίς εν πάση περιπτώσει να μου το απαγορεύουν. Ναι. Μήπως αν μηνεύσω ότι δεν εφαρμόζω καθόλου εκρηκτικές ζώνες, δεν πειράζω τίποτα. Εκεί είχαμε φτάσει μάλιστα στο σημείο να τους κάνουμε διπλή πρόταση. Τους λέγαμε τι θέλετε να πείτε. Εσείς ποια είναι η πολιτική σας βούληση. Αν η πολιτική σας βούληση είναι να μην προσαρμοστούμε, αυτοί οι οποίοι είμαστε πεζοδρομιακοί και κάτω από το κτίριο, πείτε το ρητά. Αν πάλι η βούλησή σας είναι να προσαρμοστούμε, απλά να μπορούμε να δείχνουμε τις εκρητικές μας ζώνες, γιατί πώς θα το έτσι. Ότι δηλαδή θα προσαρμόζονται και δύνατε οι εκρητικές ζώνες να βγαίνουν και έξω από το όριο του πρακτήριου χωρίς πρόβλημα. Είτε το είπαμε είτε δεν το είπαμε, η διατύπωση συγκεκριμένη είναι η ίδια. Και ας αφήσει τη γνώμη μου. Αυτή η προθεσμία 31-12 που είπες. Όχι 31-12, η 10-12 του 18 αφορά στα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις. Απαγορευμένες χρήσεις είναι αυτές που ξέρουμε. Εκκλησίες, σχολεία, μεγάλα καταστήματα, άνω των 50 ατόμων πληθυσμού. Αυτά θεωρητικά η άδειά τους ήταν στον αέρα μετά τις 10-12 του 17. Δεν είχαν άδεια. Τυπικά αν συνέβαινε κάτι σε αυτά, θα μπορούσε να πει το ιδιαίτερο στην κοινωνία ότι σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο δεν θα έπρεπε να λειτουργείτε, κύριε. Κακώς λειτουργούσατε, εγώ σας φραγίζω. Το πρόβλημα δημιουργείται όμως και στην περίπτωση που κάποιος εκ των υστέρων εγκαταστήσει μια απαγορευμένη χρήση κοντά σε πρατήριο. Ναι. Δηλαδή να προϋπάρχει το πρατήριο και να έρθει να μια εκκλησία. Αυτό ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα. Ότι δυστυχώς ο πρατηρίουχος καλούνταν να πληρώσει την ύφη όταν κάποιος πήγαινε και έφτιαχνε μια απαγορευμένη χρήση κοντά σε αυτόν. Με τον νέο νόμο. Αυτό που πάνω κάτω προσπαθούν να πούνε είναι ότι ακόμα και αν έρθει μια απαγορευμένη χρήση, ο πρατηρίουχος θα καλείται να προσαρμόζεται. Να πληρώνει τα μέτρα αυτά τα οποία θα έπρεπε να βάλει, αν πήγαινε να μπει κοντά σε μια απαγορευμένη χρήση. Αν μπορεί, βέβαια. Πόσα μέτρα πρέπει να είσαι μακριά από νοσοκομείο και από αυτές τις έχεις. Κατά τον νόμο, 30 μέτρα. Κατά τον νέο νόμο, θα μπορείς να είσαι κολλητά. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβεις τα μέτρα. Αυτά που σας ανέφερα. Ακόμα και σε εκκλησία. Ακόμα και σε εκκλησία. Τα μέτρα για να είσαι νόμιμος, πώς το μετράει. Δηλαδή, έχει ένα νοσοκομείο και έχει μια μέτρα. Έτσι. Ναι. Από το νοσοκομείο είναι 100 μέτρα μέσα. Από πού θα μένεις αυτό. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή από το κτίριο του νοσοκομείου. Από το κτίριο του νοσοκομείου. Συγκεκριμένη περίπτωση. Και εμένα τώρα για μια ανανέωση αδείας μου ζητήσανε να βάλω καπέλα διπλά. Αυτό που είπες. Αυτό πώς προέκυψε, γιατί δεν ζήτησαν τίποτα άλλο. Ζήτησε μόνο αυτό. Και το έκανα βέβαια. Μόνο όπως σας ανέφερα, τα καπέλα που ο προηγούμενος νόμος έχει πάρα πολλές ασάφειες. Τις είχαμε εξηγήσει στο Υπουργείο. Πώς λέγεται το δημοκρατικό σχέδιο, δεν έχει πάρει. Είναι σχέδιο νόμου. Απλά είναι σχέδιο νόμου. Γι' αυτό και μιλάμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει αναδεθεί. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τροποποιήσεις. Θεωρητικά θα μπορούσαν να υπάρξουν τροποποιήσεις. Την προηγούμενη φορά δεν υπήρξε. Οπότε δεν είναι καταληκτικό. Επίσημα. Θα στείλουμε έγγραφο. Δεν ψηφίστηκε ακόμα συζήτηση. Απλά έχει μα συμβολή. Και πάνω στη συζήτηση θέλουν σε τρεις μήνες να έχουν τελειώσει κάποια πρατήρια 10 εκ του. Όχι πάνω στη συζήτηση, αυτή είναι όλα σε αφού ψηφιστεί. Αφού είναι ακόμα στη συζήτηση, πρέπει σε τρεις μήνες κάποιοι να έχουν συμμορφωθεί με βάση αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως, καταρχήν πρώτα θα ψηφιστεί. Και αφού ψηφιστεί, στη συζήτηση θα πάρει. Αυτό δεν γίνεται. Μεσολαβή Πάσχα θα πάει το Μάιο. Καλό σου πόντο το πραγματικό. Θα δοθεί η παράθεση σε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το είπαμε από την αρχή. Αν δεν πείστε το 10, το δεν υπάρχει. Επίσημα για αυτούς υπάρχει. Επίσημα για αυτούς. Πρακτικά το 10 είναι μια ημερομηνία που όπως σας είπα, εγώ δεν την βλέπω να υλοποιείται. Και στοιχειώδης γνώσης να έχει ένας υπάλληλος, θα έχει απορίες. Στοιχειώδης γνώση. Άρα δεν θα προλάβει να εγκρίνει να υλοποιηθούν τα μέτρα και τα υπόλοιπα. Είναι πρακτικά προηγούμενη παράταση. Το ζήτημα είναι γιατί.
Δηλαδή, το θέσαμε. Το διατυπώσαμε. Ήταν πολύ απλό να πει ένα έτος. Δεν θέλει να πει ένα έτος. Δώσε μέχρι τις 10, το 10 του 18. Ας εξομοιώνονταν η χρονική προθεσμία. Ούτως ή άλλως, στον αρχικό νόμο, το 1934, είχε προβληθεί κοινή προθεσμία απομάκρυνσης και για τα κάτω δικτυρίου και για τα γύρω από απογραφημένες κρίσεις. Ξαφνικά έγινε μία μόδα να σπάσουμε αυτή την ημερομηνία. Αλλά το γεγονός ότι εισήχθη στη Βουλή προχθές. Σκεφτείτε ότι ΦΕΚ, εδώ είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πριν από τις 26-27 του Μάρτη. Τι προλαβαίνει να κάνει κάποιος.